Πάτε, ξέρετε ότι ο περιφερειακός που είναι και προϊστάμενος. Ναι. Δεν γνώριζε κάτι για το κλείσιμο του γραφείου της Αλεξάνδρειας. Δεν γνωρίζω. Σαφώς, άμα τους πείτε κάτι, θα σας πούν δεν γνωρίζω. Γιατί το έχουμε ανοιχτό. Απόφαση για να κλείσει το γραφείο της Αλεξάνδρειας, ποιανού είναι το διευθυντή εδώ. Θα σας πούνε, αυτοί πίεσατε τον τρόπο τους. Δεν δώσα κάτι εγγραφή. Δεν υπάρχει κάτι εγγραφή. Το προσωπικό όμως σας το ξαναλέω ότι έχει φύγει στη Βέρεια. Τώρα, αν πάρετε τηλέφωνο, θα έρθουν από Βέρεια. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση, παρόλο που δεν το γνωρίζει ο προϊστάμενος του διευθυντή εδώ, του νομού Μαθίας της ΔΕΗ, να αυθαιρετεί μόνος του διευθυντής και απέναντι το προσωπικό αυτό. Δεν είναι θέμα αυθαιρεσίας. Δεν έχουν δώσει κάτι προς το παρόν για να μην έρθουν σε ρήξη με την τοπική κοινωνία. Με ποια διαταγή έφυγαν οι υπάλληλοι από εδώ, με ποια διαταγή μετατέθηκαν. Σου είπα, μετατέθηκαν με αίτηση δική του. Τους απείλησαν ότι θα απολυθούν. Ποιος υπέγραψε να φύγει από εδώ. Τους απείλησαν ότι θα φύγει στα Ταρκουδρία της Αλεξάνδρειας που αυτό το πράγμα δεν το είπαν στην Άουσα. Στην Άουσα δεν μπορεί να κλείσει το Ταρκουδρία. Και στην Άουσα το είπαν. Ότι θα κλείσει όχι. Στην Αλεξάνδρεια το είπανε και το έδειξαν κιόλας. Γιατί τα μάτια των όλων συμπούτες τα ρύθμισαν, είχαν μέτρησαν ξέρω τα γραφεία τους, είχαν μέτρησαν τα πάντα. Στην Άουσα αυτό το πράγμα δεν έγινε. Δεν αφαιρέθηκαν πράγματα από τα γραφεία της Νάουσας. Αυτό που θέλω να καταδούμε κιόλας. Εγώ έχω μιλήσει εκεί πέρα με τον πρόεδρο της Νάουσας και με τον πρόεδρο. Άρα πέρα να δουλεύουν εδώ στην Αλεξάνδρεια. Κάποιοι από αυτού, δηλαδή πέντε άτομα ήταν, οι τρεις πέρα να δουλεύουν εδώ. Υπήρχε μια άτυπη εντολή, α το πούμε έτσι, να φύγουν. Τους οδήγησαν, τους οδήγησαν. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει δημοσιεύματα εκείνη τη εποχή που τα κλείνει μια υπηρεσιακή μονάδα, το προσωπικό θα απολύεται. Αυτό το πράγμα χρησιμοποιεί ο διευθυντής μας, τον εκπομπισμό, έτσι. Άνθρωποι είναι, οικογενειάρχες είναι, λιγοψύχης άνθρωποι. Κάνε αντίστοιχο όμως που δεν έγινε στην Άουσα. Ναι. Παρόλα αυτά, ο Ναουσέος έχει, άμα πάει στην Βέρεια, όπως πάω τώρα, 150-200 ευρώ βενζίνη.